ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να εγγενιάζω σήμερα την 83η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Την πρώτη Διεθνή Έκθεση που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια δεν γίνεται κάτω από τη σκιά των μνημονίων που βάραιναν την οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι φέτος η τιμόμενη χώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια χώρα με την οποία μας συνδέει μια ισχυρή στρατηγική σχέση, αλλά και αγώνες για κοινές αξίες σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας, από τον αγώνα για την ανεξαρτησία ενάντια στην αποικιοκρατία και την διακήρυξη της ανεξαρτησίας, μέχρι τους αγώνες για την κατάργηση της δουλείας με την σφραγίδα του πρόεδρου Λίνκον και από τους κοινούς αγώνες ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό, μέχρι τις μεγάλες μάχες για την κατοχύρωση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις. Και είμαι βέβαιος ότι η φετινή διοργάνωση και η ξεχωριστή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτήν θα είναι ευκαιρία σημαντική να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική μας συνεργασία. Η μεγάλη, η εντυπωσιακή αποστολή σας εδώ στην Διεθνή Έκθεση το αποδεικνύει σήμερα και εύχομαι αυτή η συμμετοχή να είναι το έναυσμα για ακόμα στενότερη συνεργασία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 3 χρόνια μετά την δύσκολη συμφωνία του Αυγούστου του 2015, είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σας πω με απόλυτη σιγουριά ότι πήραμε τις σωστές αποφάσεις και δικαιωθήκαμε. Πήραμε τότε δύσκολες αποφάσεις χωρίς βεβαιότητες και μείναμε να παλέψουμε, να δώσουμε τη μάχη και να βγάλουμε τη χώρα από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας και της ύφεσης. Παρά τις κριτικές, παρά τις φουρτούνες και τις αναταράξεις, την πολεμική ακόμα και την υπονόμευση, αποδείχθηκε από τα ίδια τα πράγματα ότι τότε τελικά πράξαμε το σωστό. Η επιλογή μας να μην διακινδυνεύσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και να προχωρήσουμε σε συμφωνία με τους δανειστές μας εκείνο το καλοκαίρι αποδείχθηκε η μόνη ορθή επιλογή. Διότι σήμερα, 3 χρόνια μετά, η Ελλάδα είναι μια χώρα διαφορετική. Μια χώρα που μετά την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια πατάει ξανά στα πόδια της, στηρίζεται ξανά στις δικές της δυνάμεις και το κυριότερο, μπορεί πια να κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και με σιγουριά. Και ξέρετε, αυτό είναι έργο όλων μας. Κυρίως όμως, είναι έργο όλων εκείνων που την περίοδο της κρίσης έκαναν μεγάλες θυσίες. Εκείνων που άντεξαν στις δυσκολίες και σήκωσαν βάρη, πολλές φορές βάρη που δεν τους αναλογούσαν. Για το μέλλον όλων αυτών των ανθρώπων, για τη ζωή και τις προσδοκίες τους, παλέψαμε σκληρά. Και σήμερα μπορώ να κοιτάξω στα μάτια κάθε έναν και κάθε μια από όλους εσάς και να πω ότι η επιμονή και η υπομονή σας έδωσε εν τέλει καρπούς και το μέλλον ανήκει πλέον σε εσάς.